Καλώς ορίσατε στην όμορφη Κουρνέλα. Θα σας δείξουμε πώς στολίζουμε τον επιτάφιο εδώ και 19 χρόνια. Έχουμε ξεκινήσει από το 2005 μαζί με άλλες κοπέλες και με άτομα, με άντρες που θέλουν να βοηθήσουν γι' αυτό. Ξεκινάμε το πρωί λοιπόν της Μεγάλης Πέμπτης, πάμε κόβουμε τις μυρσινιές και από εκεί μετά ερχόμαστε, βγάζουμε τον επιτάφιο έξω για να τον καθαρίσουμε και ξεκινάμε να τον στολίζουμε ώστε να ντυθεί όλος, όλο το ξύλο του δηλαδή, να ντυθεί με μυρσινιά. Τις πρώτες μας χρονιές κόβαμε λουλούδια από το βουνό, αλλά λόγω τώρα της εποχής που άλλαξε και της ζέστης και τα λουλούδια ξεραίνονται μέχρι να έρθει το Πάσχα, αγοράζουμε και εμείς λουλούδια όπως όλες οι ενορίες και μετά αφού τοποθετηθεί και ντυθεί με τη μυρσινιά ξεκινάμε και βγάζουμε σχέδια. Η κάθε μία προτείνει το δικό της, το πώς θα τοποθετηθεί και ας πούμε ότι η πλειοψηφία κερδίζει, mm-hmm. ποιο μας αρέσει περισσότερο. Ξεκινάμε συνήθως την Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ την ετοιμασία, γιατί τις πρώτες χρονιές που ξεκινούσαμε και κάναμε το πρωί της Παρασκευής, λόγω ότι ο επιτάφιος γίνεται νωρίτερα, γίνεται στις 5, επειδή ο πάτερ έρχεται από άλλη ενορία, δεν προλαβαίναμε, ήμασταν δηλαδή τελευταία στιγμή να δέσουμε για να ξεκινήσει η λειτουργία. Και έχει ιδιαίτερη μυσταγωγία η όλη. Ναι, γιατί είναι σε ένα υπέροχο φυσικό περιβάλλον, δηλαδή αφού γίνει κανονικά όλη η λειτουργία, ξεκινάμε και κάνουμε περιφορά σε όλο το χωριό mm-hmm. και επιστρέφουμε πάλι στην εκκλησία και είναι κάτι διαφορετικό. Mm-hmm. Είναι δηλαδή μέσα στη φύση ουσιαστικά. Mm-hmm. Ξεκινάμε με το φως των κεριών, γιατί επειδή είναι και νωρίτερα, αυτό μας βοηθά καλύτερα. Συνήθως δεν χρειάζεται να έχουμε φωτισμό, mm-hmm. γιατί η εκκλησία έχει και από μόνη της φωτισμό, λόγω του περιβάλλοντος που βρίσκεται. Είναι μια πολύ παλιά εκκλησία. Ναι, είναι πολύ παλιά. Είναι ανακαινισμένη το 1868, αλλά χρονολογείται ότι έχει χτιστεί πολύ παλιότερα.